Για αποτροπιασμό έκανε λόγο από το Αρκαλοχώρι επισκεπτόμενος τους οικίσκους που ζουν οικογένειες πληγέντων, ο γραμματέας του Μέρα 25 και επικεφαλής της Συμμαχίας για τη Ρήξη Γιάννης Βαρουφάκης, με φόντο, όπως είπε, τις κατασχέσεις ακινήτων, τα οποία ανήκουν σε σεισμόπληκτους, αλλά και κατάσχεσης ακατάσχετων λογαριασμών για οφειλές τους. Με αποτροπιασμό έμαθα τα νέα για 22 κατασχέσεις ακόμα και σπιτιών ακινήτων σεισμόπληκτων, αν είναι δυνατόν. Δηλαδή αυτό είναι το άκρο νεάτων της κακίας. Των αρπακτικών που παίρνουν σπίτια ακόμα και σεισμόπληκτων. Αλλά δεν είναι μόνο οι ιδιώτες τραπεζίτες. Όταν η εφορία προχωράει σε κατάσχεση υποτίθεται ακατάσχετων λογαριασμών με την αρρωγή, εκεί πραγματικά χάνουμε τα λόγια μας. Δεν έχουμε κάτι να πούμε πάνω από αυτό. Ξεκινώντας τη διήμερη περιοδία του σε Ηράκλειο και Χανιά, ο κ. Βαρουφάκης από το Αρκαλοχώρι σημείωσε ότι η κατάσταση στην περιοχή ένα χρόνο μετά την τελευταία του επίσκεψη είναι χειρότερη και πως είναι ανάγκη να γίνει πράξη αυτό που υποσχέθηκε στον κόσμο ο Πρωθυπουργός, που είναι να φτιάξουν τα σπίτια τους με σύγχρονες προδιαγραφές, προβλέποντας ωστόσο ότι όπως πάει η διαδικασία, ούτε σύγχρονες προδιαγραφές θα υπάρξουν, αλλά ούτε και σπίτια. Ούτε σύγχρονες προδιαγραφές θα υπάρξουν, ούτε σπίτια θα υπάρξουν. Εάν το επιτελικό κράτος της Μητσοτάκης ΑΕ ήταν να αποτυπωθεί για τον ιστορικό του μέλλοντος, νομίζω η καταστροφή στο Αρκαλοχώρι, όχι τόσο από τον Αγγέλαδο, αλλά από το επιτελικό κράτος της Μητσοτάκης ΑΕ, είναι ένα πάρα πολύ καλό παράδειγμα. Ο κ. Βαρουφάκης συναντήθηκε με μέλη του Συλλόγου Σεισμοπλήκτων του Δήμου Μινώα Παιδιάδος «Ελπίδα», που του εξέθεσαν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν μετά το σεισμό της 27 Σεπτεμβρίου του 2021, ενώ σχολίασε και την πορεία των φακέλων των πληγέντων, αποκαλύπτοντας την ανησυχία του ότι οι άνθρωποι που ζουν στους οικίσκους φοβάται ότι θα μείνουν για πολλά χρόνια υπό αυτό το καθεστώς. Αυτοί οι άνθρωποι εδώ θα κάνουν και εγγόνια εδώ μέσα, έτσι όπως πάει η διαδικασία αυτή. Ο Γιάννης Βαρουφάκης επισκέφθηκε και το Καστέλι, όπου είχε συνάντηση με μέλη της Πρωτοβουλίας Πολιτών για τη Διάσωση της Παιδιάδας, που αντιδρούν στο νέο διεθνές αεροδρόμιο. Είναι ένα αεροδρόμιο ηφαισιακό, ένα έργο υποανάπτυξης και υπανάπτυξης.